mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Γεια σας και καλώς ήρθατε για ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Και τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, αρχικά να σας ενημερώσω, γιατί ξέρω ότι δεν θα μπορέσετε να ζήσετε χωρίς αυτή την πληροφορία. Παραιτήθηκα από την δουλειά που βρήκα, γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω και αν να πιεστώ δεν έχει και νόημα. Δεν είμαι καλά, δεν θα ήμουν καλά εκεί, δεν θα γινόμουν καλύτερα. Οπότε, αντίο ζωή, συγγνώμη και γεια σας. Έστω πήρα κάποιες γνώσεις που πριν δεν τις είχα. Θα μου πει σημαντικό, δεν έχει σημασία, πήρα κάτι το οποίο είναι κάτι πήρα. Δεν είναι κακό αυτό. Επίσης, το επόμενο νέο είναι ότι εδώ και τη βγάζω σαλόνι, γιατί δεν την παλεύω να κοιμάμαι χωρίς air condition, γιατί ξυπνάω μουσκεμα και απλά χάνω τον ύπνο μου κάθε μέρα εδώ και 1,5 μήνα. Δεν ξέρω εσείς πώς την παλεύετε, αν έχετε βρει καλύτερους τρόπους ύπνου έστω, γιατί η ζέστη είναι αφόρητη και δεν ξέρω, εμένα με έχει χαλάσει πάρα πολύ. Φέτος το καλοκαίρι δεν έχω βιώσει χειρότερο καλοκαίρι στη ζωή μου, νομίζω, από θέμα ζέστης. Νομίζω με έχει κουράσει πάρα πολύ όλο αυτό και περιμένω πώς και πώς να αρχίσει να βρέχει. Έχω ανάγκη να βρέξει. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί θα με βρίζουν μερικοί. Οπότε είμαστε στο σαλόνι καναπέ. Έχω πάρει Αρίκο, ο οποίος έχει έρθει για λίγες εμφανίσεις στην Αττική. Φεύγει πάλι να κάνει τις διακοπάρες του, στη ζωάρα του. Και αυτά, τα συγκλονιστικά νέα είναι full συνεντεύξεις. Νύχη δεν υπάρχει πλέον, τέλος πάντων. Αυτό. Full συνεντεύξεις. Γενικά δεν. Ή είμαι overqualified, είναι άκυρα πράγματα που δεν κάθονται, δεν συνδεόμαστε, δεν ταιριάζουμε. Ή δεν ξέρω, θα μου πεις, κάτι θα βρεθεί. Ή βρέθηκε και έφυγες. Ναι, βρέθηκα και έφυγα γιατί δεν θα πήγαινε. Το Σπυρί εδώ, γεια σας, καλησπέρα. Αυτά. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο Αύγουστος. Ευελπιστώ έστω να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Γιατί είχε αρκετή ζεστή και δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλω βασικά άλλο, δεν θέλω. Θέλω κάπου να έχει κρύο, να, έτσι, να φορέσω μπουφάν, ένα φούτερ, τη φόρμα μου. Θέλω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω ζέστη. Είστε κι άλλοι εδώ πέρα που είστε σε αυτό το mood, αυτή τη ζέστη που δεν παλεύετε άλλο. Τέλος πάντων, ας πιάσουμε και ένα άλλο θέμα, έτσι καλοκαιρινό. Θα πάτε διακοπές ή είστε στις διακοπές, στη φάση που σας πετυχαίνω. Είναι στα σχέδιά σας, γιατί ακούω κάτι τρελές τιμές. Δηλαδή, τι εννοείς χωρίς αυτοκίνητο, ας πούμε, να πάει ένας άνθρωπος 280 ευρώ, 240 σε ένα νησί. Να πάει μόνο, δεν σου μιλάει για να μείνεις εκεί. Άστο αυτό, δεν ξέρεις. Είναι λίγο εξωπραγματικό όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή σε ποιον απευθύνονται. Δηλαδή, είναι μόνο για ξένους, δηλαδή η Ελλάδα πλέον είναι για να έρχεται ο τουρίστας από το εξωτερικό, όχι οποιοσδήποτε τουρίστας, ο οποίος είναι άνετος οικονομικά για να ανταπεξέλθει στις τιμές αυτές. Μπορώ να καταλάβω. Που πιστεύω κιόλας ότι οι περισσότεροι τουρίστες, επειδή έρχονται με πακέτα και με τέτοια, είναι όλα ψηλοπληρωμένα. Και δεν παίζει πρόβλημα. Δεν παίζει άγχος, που λέει και ο φίλος μας. Δεν παίζει άγχος, γιατί τα έχουν όλα πληρωμένα. Δεν είναι ότι θα πληρώσουν ξεχωριστά κομμάτια. Θα πληρώσουν 2.000, σου λέω εγώ, και θα τα έχουν όλα μέσα. Φαγητά, σκατά, τέτοια, όλα.
Εδώ όμως εγχώριος τουρισμός δεν βγαίνει. Πρέπει να πας μόνο σε περιοχή που δεν έχει πλοίο, πας με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει η φάση αυτή. Δεν έχω καταλάβει. Ναι, πολλές σκέψεις. Βασικά, μέχρι πόσο θα πάει, δηλαδή, δεν γίνεται να μην μπορείς να κάνεις διακοπές στη χώρα σου. Στην ίδια σου τη χώρα να δυσκολεύεσαι. Ή πρέπει να πηγαίνεις Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ, που πέφτουνε. Θα μου πεις, high season είναι λίγο θέμα, αλλά περισσότεροι τότε παίρνουν άδεια. Τότε κλείνουν εταιρείες και κάνουν. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Πώς το έχουν πάει. Οκ, okay, καταλαβαίνουμε σε κάποια πράγματα ότι υπάρχουν αυξήσεις, αλλά λίγο ένα όπα. Τι 250 ευρώ να πάω στην μπάρα, ας πούμε. Τι είναι αυτά. Πάτε καλά. Και χωρίς αυτοκίνητο. Φαντάζομαι δηλαδή να έχεις παιδί, ξέρω, να έχεις τρία άτομα, ξέρω, οικογένεια. Και να έχεις και να πάρεις και αυτοκίνητο. Δηλαδή, τι φάση. Σε συμφέρει να πας έξω, είναι πιο φθηνά. Και πιο γρήγορα. Δηλαδή, ένα πλοίο θα κάνεις 2, 3, 4, 5 ώρες. Με το αεροπλάνο σε μία ώρα, 2, 3, 4, μάξιμο φτάσεις εδώ. Μιλάω για Ευρώπη που είναι σχετικά κοντά ή τα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Τι φάση είναι αυτή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κόσμος έχει. Πιστεύω ότι είναι πολλοί κόσμος έτσι που σκέφτομαι κι εγώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είμαι μόνη μου ξαφνικά. Δηλαδή, okay, κάποιοι άνθρωποι είναι και πιο αντιοικονομικά και έχουν καλύτερους μισθούς και όλα καλά. Μπράβο και όλα να τα χαρούν και να κάνουν τις διακοπές τους και να περνάνε και όμορφα. Αλλά οι υπόλοιποι, εδώ η πλέμπα εμείς. Δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Τι να πω. Μια απογοήτευση είμαστε. Σε άλλα νέα, ξανατελείωσα το Sex and the City, γιατί τι έχω να κάνεις, κουκλά μου, ξαναβάλω το εκεί να παίζει ένα τρός, κάπως έτσι το έχω δει, ξανά. Και δεν ξέρω γιατί το βλέπω συνέχεια, νιώθω μια ασφάλεια κάπως, νιώθω μια ηρεμία όταν το βλέπω και το θέλω κάπως να το βλέπω. Είναι comfort σειρά για μένα, που σε μερικούς είναι τα φιλαράκια, μένα είναι το Sex and the City. Okay. Μαλλί πρέπει να φτιαχτεί, δεν παίζει χρόνος και χρήμα, αλλά θα γίνει κάτι, αλλά νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι να πάμε, άμα είναι να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα και μετά, γιατί τώρα δεν το βλέπω για να γίνεται κάτι, δεν παίζει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Νιώθω πτώμα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ και δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα. Σε μια συνέντευξη πήγα και βγάλα το σκύλο, τίποτα άλλο. Και είναι 11 η ώρα, ξέρω εγώ, 11.30. Και νιώθω λες και. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Νιστάζω φουλ. Μα σκεφτεί γι' αυτό ότι κοιμάμαι πολύ κακά. Δηλαδή, κάτσε να σου πω. Πούντο. Δεν θέλω να δω το άγχος μου. Τον ύπνο θέλω. Έχω κοιμηθεί 4,9 ώρες και έχω κάνει 2 ξυπνήματα. Δηλαδή καθόλου ξεκούραση για το σώμα όλο αυτό. Δεν κοιμάμαι καθόλου καλά. Δεν την παλεύω με τη ζεστή. Πραγματικά θέλω να πάω, να πάω και να σκεπαστώ με κουβέρτα. Να φορέσω κάλτσες. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Επίσης έχω τρομερούς πονοκεφάλους. Δεν ξέρω γιατί. Απ' τη ζέστη είναι αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να πίνω αρκετό νερό, αλλά δεν ξέρω. Τι να πω. Το βίντεο είναι όπως να καταλαβαίνετε. Δεν θα είναι κάτι. Θα είναι χύμα. Πάμε. Πάρ' την πληροφορία έτσι, δωρεάν. Επίσης, εσύ εδώ, εσύ που λες, που κάθεσαι εδώ μέχρι τώρα, κάνε ένα subscribe. Έλα να γίνουμε λίγο περισσότεροι, να γίνει κάτι, να εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί εκτός ότι είναι κάτι που μου αρέσει. Είναι κάτι που μου αρέσει, ρε παιδί μου. Περνάω ωραία κάνοντάς το και χαλαρώνω και ηρεμώ κιόλας. Οπότε όλο αυτό μου κάνει καλό.
Οπότε κάνε λίγο βοήθεια, δώσε λίγο εδώ. Κάνε ένα πικ πικ πικ. Εδώ, κάνε ένα subscribe. Θα είναι. Και μετά σου λέει ότι ο ήλιος βοηθάει να είσαι καλά, ρε παιδί μου, και το βιταμίνη D και σκατούλες τούμπα να βοηθάει. Δεν μπορείς να πας να κάνεις να μείνεις στη θάλασσα, γιατί είναι εξωπραγματικό το κόστος. Ή να πας σε ένα νησί που είναι, υποτίθεται, μέσα σε μία-δύο ώρες μπορείς να πας σε ένα νησί. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω. Ας είχαμε χειμώνα, όχι καλοκαίρι όλο το καιρό. Θα το προτιμούσα. Δεν μπορείς να είσαι ok και στα νησιά και σε όλα αυτά και να ανταπεξέλθεις τα νούμερα. Αλλιώς τι νόημα έχεις. Ας κατέβουν λίγο οι θερμοκρασίες. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Που δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το χρόνο θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Ωραία, πιστεύω μια φάση Ντουμπάι να φτάσουν οι θερμοκρασίες. Στο προσεχές μέλλον, δεν σου λέω αύριο. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή αυτά τα 45 θα χτυπάνε έτσι. Και τα 50. Σε 10 χρόνια, σε 15, σε 20, θυμίσου το αυτό που σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η θερμοκρασία γενικά του πλανήτη, σίγουρα θα έχουμε και εμείς τέτοια θέματα και θα επηρεαζόμαστε σε τέτοιες περιοχές. Αν δεν αρχίσει να μειώνεται και το νερό. Και αυτό νορμάλ μου φαίνεται με τόση ζέστη. Είναι και αισιόδοξα πράγματα. Πάρα πολλά. Α, σε άλλα νέα, γενικά βλέπω κατσαρίδες μέσα στο σπίτι. Έχω πάθει μία ιδέα με αυτό το πράγμα και έχω μάλλον καταλάβαμε που μπαίνουνε. Γιατί έχουμε μία σίτα, η οποία δεν την έχουμε βάλει εμείς και τη βρήκαμε έτσι και μάλλον δεν ήταν σε καλή κατάσταση γιατί έχει σκιστεί και είναι του μπάνιου. Και μπαίνουν κάτι κατσαρίδες από το φωτογό, τέτοιες. Τέλειο. Ωχ, Θεέ μου, γίνω τη χειρότερο. Εγώ προσπαθώ να μην σκοτώνω, δεν θέλω να σκοτώνω ζωάκια, αλλά είναι κρίμα, δεν μπορώ, αηδιάζω κιόλας. Δηλαδή κάνω κάτι περίεργα, τις φλωμώνω με πράγματα, τις... Και προσπαθώ, δεν θέλω να την πατήσω ρε παιδί, προσπαθώ να την βγάλω εκτός του σπιτιού. Δεν φταίει κι αυτή. Αλλά, ήου, δεν θέλω μέσα στο σπίτι να βλέπω τέτοια. Ήου και πάλι. Και επίσης άλλα νέα. Χθες πήγαμε και είδαμε το Wolverine με το Deadpool και θεωρώ είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει τελευταίο καιρό. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν ένιωσα ότι κουράζομαι, ότι άντε τελειώνεται και αυτά. Ήταν όντως πολύ ωραία. Αν δεν την έχετε δει να τη δείτε και έχει πολλά crossover. Δεν κάνω spoiler, δεν θα πω τίποτα άλλο. Απλά πηγαίνετε δείτε την, αξίζει full, 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 full. Και αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα λέμε αργότερα. Γεια. Γεια σας. Εδώ με το σκούρο μου μαλλί. Λίγο ξανδόφνο φαίνεται. Και το βήχα μου. Γιατί να μην υπάρχει και ένας βήχας εδώ να ομορφύνει το τοπίο. Νομίζω από το air condition μου ξεραίνει το λαιμό. Θα πάρω και το σιρόπι μου. Εδώ τι έχει συμβεί, σαν να μην έχω λαιμό. Okay, μισό. Μόλις έκανα ένα ντουζάκι και έκανα μπάνιο το ρίκ γιατί ήταν μέσα στην πίχλα και στην τρίχα και ένα λάθος όλο. Τώρα καημένος κάθεται εκεί. Θα σας το δει. Ρίκ. Αντράκι μου. Πού είναι ο Ρίκ? Λυκάκο. Ξενέρωσε, δεν του αρέσουν πολλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν πέσει οι ρυθμοί λίγο. Θα χαλαρώσει το κεφαλάκι μας. Τα νύχια μου είναι σε κακή κατάσταση. Δεν ξέρω τι είναι το καλό. Ενώ έχουν μακρύνει κάπως. Δηλαδή υπάρχει κάποιο μήκος. Σπάνε φουλ καλά. Αυτό είναι αναμενόμενο. Αλλά λίγο... Επίσης, εδώ και... Όλη μέρα ψάχνω ένα κολοκλειδί αυτοκινήτου, το οποίο είναι έτσι μόνο του, χωρίς να είναι σε μπρελόκ.
Έχω φάει όλο τον κόσμο. Σίγουρα είναι κάπου μέσα στο σπίτι, το οποίο κάπου έχει παραπέσει, κάτι έχει συμβεί και δεν το βρίσκω. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα με αυτό το πράγμα. Το ψάχνω από τις 10.30 μέχρι τις 11.30, γιατί μετά ήρθε μια λύση, τέλος πάντων. Ήρθε ο μπαμπάς μου, μου έφερε άλλο κλειδί του αυτοκίνητου της μαμάς μου για να πάω να κάνω αυτά τις δουλειές που είχα να κάνω. Γενικά ένα όλο πρόβλημα, όλο πρόβλημα. Το κλειδί δεν το έχω βρει ακόμα, δεν ξέρω που σκατά είναι. Ξέρω ότι την Τρίτη γύρισα με το ρίκ, με ένα σακουλάκι με κάτι φάρμακα και την τσάντα μου, που ήταν μια μικρή τσάντα, που μέσα σε αυτά τα τρία δεν υπάρχει, ούτε στο ρίκ προφανώς πάνω, μπορεί να το έκρυψε, τέλος πάντων, και δεν ξέρω που σκατά το έχω βάλει. Τα νεύρα μου έχουν γίνει τσατάλια. Μέχρι και πήγε για το μυαλό μου ότι του παράτησα πάνω το κλειδί στο αυτοκίνητο, κλείδωσα και το άφησα αυτήν την πόρτα πάνω. Και μετά λέω, ωραία, το πήραν. Και επειδή το βάζω σε δύο σημεία κάτω από το σπίτι, το ένα ήταν λίγο πιο μπροστά και κοιτάζω πιο μπροστά και βλέπω ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Και είμαι μέσα στη φάση, το κλέψανε. Το κλέψανε. Και μετά θυμήθηκα ότι το είχα βάλει προς τα κάτω και το είδα εκεί. Και είμαι σε μία φάση και να καίγεται το κεφάλι μου, να καίγεται αυτή τη στιγμή. Ακόμα δηλαδή έχει περάσει τόσες ώρες. Η ώρα είναι. Μισό λεπτό να σου πω. Έλα. Είναι 3:30 και εγώ ακόμα ψάχνω και σκέφτομαι πού σκατά έχω βάλει το κλειδί. Εν τω μεταξύ, το πιο πιθανό είναι να το βρω σε έναν ανύποπτο χρόνο ή να έχει πέσει κάπου. Εν τω μεταξύ, έρχεσαι να σκέφτομαι, το έχω βάλει στο ψυγείο. Το έχω βάλει σε μάκυρα σημεία. Έχω ψάξει όπου να είναι. Όπου το μαλλιά μου είναι σκατά. Ήθελα να κάνω μπάνιο εν τω μεταξύ και το νερό το χάλασα στο ρίκι και ήταν παγωμένο. Και το μαλλί είναι με το λάδι για τον ήλιο. Μυρίζει παραλία. Αυτό το λάδι, τέλος πάντων. Όλο λάθος, τέλος πάντων. Επίσης, δεν έχω λαιμό. Πάμε να γυρίσουμε λίγο. Επίσης να σας πω ότι οι καναπέδες κατά βάση είναι χειμωνιάτικοι και είναι ζεστά τα υφάσματα, οπότε βάλτε ένα σεντονάκι και καθίστε πάνω τους γιατί είναι πιο δροσερό. Σας το λέω σαν τύπ εδώ που τα έχω ψάξει όλα και τα έχω σκεφτεί όλα με λεπτομέρειες, βοηθάει φουλ το σεντονάκι, οπότε εγώ έχω πάρει ένα σεντονάκι που δεν το πολύ χρησιμοποιούμε γιατί είναι λίγο μικρούτσικο για το στρώμα, χωριακά χωράει. Οπότε θα το κάνω για αυτή τη δουλειά μόνο. Επίσης κάτι πρέπει να γίνει με τα μαλλιά μου. Αηδία. Α, θα βγάλουμε βίντεο να σας κάνω κοτσίδιες. Θέλετε, ε? Πολύ ουσιώδες βίντεο. Βλέπετε, υπάρχει κάποιο λάδι. Αν ακούτε κάτι είναι ο ανεμιστήρας και το πλυντήριο. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα άλλο λάδι τώρα εμείς. Βασικά το λάδι, κερατίνι. Ας είναι εμπλουτισμένο, οπότε το λουστό θα πάρουμε και θετικά αποτελέσματα. Πάμε να κάνουμε λίγο. Η ρίζα είναι ακραία. Είναι ακραία όμως. Δεν με θέλει να κάνω ρίζα τώρα, θα κάνω μετά. Όπου είναι χαλή. Σαν να είμαι καραφλίνιο. Εδώ έχουμε τη βούρτσα λόγου, αγαπημένη, την έχω πάρα πολλά χρόνια και είναι, ήταν λίγο ακριβή, αλλά worth it, τα μαλλιά κάτω είναι ξεραϊλά, γάμο του. Τελικά και για τους ανθρώπους είναι η περίοδος που χάνουν τρίχες, όχι μόνο για τους σκύλους. Ωραία, ας πιάσουμε αυτά εδώ. Λοιπόν, ας το κάνουμε άλλη μία έτσι ωραία. Γενικά οι γαλλικές εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Καλοκαίρι είναι φουλ τέλειο. Κοίτα εδώ πως είναι. Καλά, αυτά έχουν χαλάσει φουλ. Έτσι νιώθω. Μπορεί να θέλω και κανένα κούρεμα, αλλά όταν θα τα φτιάξουμε. Δεν έχει νόημα αλλιώς. Λοιπόν, το κακό αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου να κάνω την κοτσίδα, οπότε θα κοιτάζω λίγο αλλού, γιατί μπερδεύομαι.
Θα κοιτάζω λίγο φυθία. Την κάνω ανάποδη. Θα δείτε τώρα τι εννοώ ανάποδη. Λοιπόν. Better. Πάμε. Θα κοιτάω ευθεία για να μην κοιτάζω την κάμερα. Okay. Και αυτό το μαλλί είναι τέλειο και για γάμους και για τέτοια. Δηλαδή, αν δεν είσαι πολύ κοντινός, είναι μια χαρά να το κάνεις ένα γάμο με το ανάλογο στυλ. Και σε βγάζει και προσπορός. Είναι αρκετά όμορφο. Και αν έχει ζέστη, υγρασίες και αυτά, είναι ιδανικό, γιατί δεν παλεύεται να έχεις και το μαλλί και τη ζέστη μαζί. Και τσουκ 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 φτάσαμε κάτω. Κάτω την έτσι είναι. Θεό ξέρα. Θα το κάνω πολλές φορές. Έχω αυτά τα λαστιχάκια τα μικρούτσικα. Αυτά εδώ. Συνήθως βάζω δύο. Για σιγουριά. Τώρα εδώ μια χαρά έχει πάει. Μες στο σπίτι θα είμαι. Επίσης έχει μακρύνει λίγο το μαλλί μου. Πιεστήκατε, δεν είναι σημασία όμως. Εμένα μου αρέσει αυτό το μήκος. Αλλά είναι εδώ λίγο κάτω. Σαν να μην δεν μας τα λέει πολύ καλά. Νιώθω. Συνεχίζω να μην ξανακοιτάζω γιατί δεν μπορώ, όπως σας είπα. Μπερδεύομαι βασικά επειδή τα κάνω ανάποδα. Να και τώρα δηλαδή αυτό παθαίνω. Κοιτάζω αλλού. Και που λέτε, για καλοκαίρι ή για μετά από τη θάλασσα, άμα θες να κάνεις κάτι γρήγορο στο μαλλί σου για να τα πιάσεις. Γιατί κάνεις και πολύ μαλλί. Τώρα εγώ που έχω 13, ξέρω εγώ, δεν δείχνει και τόσο ωραίο, αλλά σε ένα πολύ μακρύ μαλλί ή ποσότητα μαλλιού είναι θεϊκό. Εγώ βασικά τα κάνω και να μπω και στη θάλασσα έτσι, γιατί με βολεύει. Είναι πιασμένα, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με τα παραπέρα. Απλά τα στεγνώνω, όχι τα στεγνώνω, ξέρεις, βγάζω το νερό το πολύ. Τώρα δεν θα γίνει βλακία κάθε φορά το δίπλα. Εδώ στο τέλος πρέπει να το συνεχίσει με την ίδια φορά, αλλά εγώ συνήθως κάνω λάθος τώρα, μάλλον λάθος το που κάνω. Ή γιόλο, ό,τι είναι. Εντάξει, έχω δει που κάνουν εξής με ψεύτικα μαλλιά. Κάτι οι κοτσίδες που είναι μακριές τις μεγάλες. Και το ζηλεύω. Όταν λέμε full, full. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απλά το θέμα είναι αν βραχεί αυτό. Την παλεύεις. Αυτό μόνο. Δεν ξέρω. Και είμαστε έτοιμοι. Οκ, okay, δεν είναι το τέλειο, τέλειο, τέλειο. Αλλά δεν μας πειράζει. Είναι για μας στο σπίτι. Η τρίχες η full. Εδώ της. Μια ομορφιά. Τέλος πάντων. Και σε λίγο θα σας δείξω το χόμπι ζωγραφική. Γιατί έχω φέρει το τρυποδάκι και είναι ευκαιρία να το δείτε να το κάνουμε μαζί. Γεια.
έτσι μετά μου θέλει. Έβαλα και με copyright music. Γενικά νομίζω ότι σε αυτά παίζει ρόλο πόσο συνδυάζει τα χρώματα για να βγει ωραίο. Μετά προσπαθώ να δει γιατί η παπέρα πήρα δεν είναι τόσο ποιοτική. Θα μου πει έδωσε για αυτού του θεωρώ. Σιγά το κόστο, οπότε υπάρχουν άλλα πιο ποιοτική. Είπα να το δοκιμάσω. Θα δούμε πώ θα πάει, θα μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι να κάνω το χέρι μου, αρέσει να πουνάω το φίλο, ξέρω. Πάλι θα σου λέει πάρα πολύ ζέστη. Φυσικά έχει αέρα. Δεν έχει ζέστη. Ζεστό αέρα, αλλά έχει αέρα. Θα σου βγάλω κάποια φάση που δεν έφυγε καθόλου πάνω νύψη. Γιατί δεν πλευόταν, μου κάμια ζέστη. Δεν ξέρω αν εσύ την παλεύετε, χωρίς air condition. Αλλά και πόσο να κάψει, δεν γίνεται. Δηλαδή θα φτιάξει πολύ κρέο. Α κάτω πιστεύω ότι τόσο μήνυμα είναι σκατά. Θα φτιάξει πάρα πολύ. Θα τελείω στου μεταδόρου είναι ότι αν ξαναπεράσει δεν αλλοιώνεται από πάνω. Δηλαδή, αν περάσει ξανά πάνω σε ένα σημείο που σε ξανακάνει, δεν αλλάζει χρώμα, δεν σκουραίνει. Και είναι τέλειο αυτό γιατί συνήθω όταν παίρναμε με κλασικού μεταδόρου από πάνω, είχαμε τέτοια. Είχε σαν μπάλο, φαινόταν τέλειο. Αυτό δεν φαίνεται. Ξέρω πώ το κάνει και πώ το καταφέρει. Τέλειο. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω πόσο χώρο έχω και στο κινητό, θα σας το δείξω τελειωμένο και θα σας αποχαιρετήσω με εκείνο το πλάνο. Okay. Και ναι, το τελείωσα. Cute. Ό,τι να είναι χρώματα, δεν πειράζει. Αλλά είναι αυτό το φεύγει κάπως το αρνητικό από μέσα σου. Οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσω με αυτό εδώ το υπέροχο σχεδιάκι, το ψυχεδελικό που μου έχουν βγει τα μάτια μου που το βλέπω. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και μην ξεχνάς, εδώ, subscribe. Φιλάκια, γεια!